Ότι υπάρχει ένα τυρί πάρα πολύ ωραίο. Η γραβιέρα. Η γραβιέρα της Νάξου. Της Ένωσης. Της Ένωσης. Γιατί υπάρχει διαφορά. Εδώ βλέπετε, παιδιά, μιλάμε για καταπληκτικό τυρί, έτσι. Το πιάνει η κόρη μου, ξέρεις τι το κάνει η κόρη μου στο τυρί. Παίρνει μπαμπά τυράκι, τυράκι, μπλε τυράκι και παίρνει ένα κομμάτι, εξαφανίζεται και μετά από 5 λεπτά το έχει φάει όλο. Ένα κομμάτι, έτσι, μια φέτα κομμένη. Εδώ λοιπόν βλέπετε τα αξιώτικα, τα αγροτικά προϊόντα. Και γιατί θέλουμε να στηρίξουμε και λίγο, παιδιά, την Ελλάδα που είναι έξω από την Αθήνα. Λέμε και κανένας δεν δίνει βήμα στις δυσκολίες αυτών των ανθρώπων που για να μας φέρουν αυτό το τυρί στο πιάτο μας. Το οποίο τυρί θα πρέπει να σου πω πόσα κιλά γάλα έχει μέσα αυτό, πόσα λίτρα γάλα έχει. Αυτό είναι pop. Είναι προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Είναι pop. Είναι από 12,5 κιλά γάλα γελατινό. Ναι. Για να βγάλει ένα κιλό τυρί. Το άκουσα αυτό. 12,5 κιλά γάλα αγελαδινό για να βγάλει ένα τυρί. Έχει πάρα πολύ αγκαλιά και κιλό. Μια παιδιά ειδικά είναι από τις κορυφές. Όσοι έχουν αναρεξία. Όπως το πιάνω εδώ να μην μου φύγει. Θα συνέλθουμε αυτό. Το πιάνω εδώ να μην μου φύγει. Έτσι πως τρέχει. Είναι μπάλα και γυρίζει. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ θρεπτικό αυτό. Είναι θρεπτικό. Εκτός αυτό είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή για συνεταιρισμούς ή ενώσεις να κρατάνε το pop το τυρί γιατί είναι ασύφερο. Δηλαδή το κόστος του είναι πάρα πολύ μεγάλο. Για να είναι προστατευόμενη η ονομασία προέλευσης πρέπει να πληρεί κάποιες προδιαγραφές. Πρέπει να είναι γάλα Νάξου. Πρέπει να είναι από γάλα Νάξου. Α, πρέπει να είναι γάλα Νάξου, έτσι. Ναι, ναι. Για να είναι pop το τυρί, βέβαια, αφού είναι αξιώτικο. Και το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή άλλα τυριά μπορεί να φτιάχνονται με 8 κιλά, με 6 κιλά γάλα το κιλό. Οπότε είναι στον καταναλωτή πιο προσιτό η τιμή. Αλλά όταν για βάλτε το σποτάκι να δούμε κόστα από το Marcos.tv εκεί πέρα σε λίγο. Όταν εδώ, είσαι pop. Δείξε λίγο Νάξο τον αέρα μου να αλλάξω εκεί, κοίτα. Πάντα εκεί, νάτι, αυτή είναι η Νάξος μας. Δεν ξέρω αν έχει και ήχο, παιδιά, αυτό να το ακούσουμε. Και βλέπετε, είμαστε μέσα. Είμαστε μέσα στο συνεταιρισμό. Αυτό έχει γυριστεί μέσα στο συνεταιρισμό. Βλέπετε. Λοιπόν, αυτή είναι η Νάξος και η Πορτάρα. Εκεί γίνονται οι συναυλίες, λεγάκι, με φόντο την Πορτάρα. Με φόντο την Πορτάρα. Άγιος Προκόπης. Δεν μπορούσατε να μην δείξετε τον Άγιο Προκόπη, την Αγία Άννα. Οι καλύτερες παραλίες. Βέβαια έχει πάρα πολλές. Έχει πάρα πολλές παραλίες. Γύρω-γύρω η Νάξος είναι γεμάτη. Λοιπόν, τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε πέρα από το ότι για να είναι pop πρέπει οπωσδήποτε να έχει τα κιλά γάλα που είπαμε, να έχει εντοπιότητα το τυρί. Ποιες άλλες δυσκολίες αντιμετωπίζετε για να φέρετε εις πέρα σε αυτή τη. Αυτή τη στιγμή η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου αντιμετωπίζει το πρόβλημα ότι ο πρωτογενής τομέας αρχίζει και παραπέει. Δηλαδή, τα προβλήματα των λαών. Οι νέοι δεν συνεχίζουν την οτροφία. Ποιος Δημήτρη μου? Τη γεωργία, οπότε υπάρχει ένα μεγάλο. Πάμε για βιομηχανοποίηση όλων, έτσι. Σιγά-σιγά. Άρα το pop. Πιστεύω εμείς όμως το κρατάμε. Όχι. Η Νάξο θα κρατήσει το pop. Θα το κρατήσει. Με νύχια και με δόντια.